Αυτή είναι η μοίρα μας. Τι θα κάνεις τώρα, Μαρία? Η εταιρεία πρόσλαβε άλλο φύλακα που θα εγκατασταθεί αύριο. Του είπα να μείνεις, αλλά αυτός δεν θέλει. Τάχει και μαζί σου. Πρόκειται να παντρέψει το γιο του με την κόρη ενός μεγάλου προσώπου. Αλλά αυτός διστάζει. Στα λέω γιατί με ρώτησε. Εγώ του ορκίστηκα πως δεν ξέρω τίποτα. Του είπα μάλιστα τα πιο καλά λόγια για σένα. Αλλά αυτός απάντηση μου είπε να βγάλει από το μυαλό της ότι πρόκειται να γίνει τίποτα με το γιο μου. Όσο ζω εγώ, δεν θα το επιτρέψω ποτέ αυτό το πράγμα. Τι περιμένεις, καλοσύνη από αυτούς τους ανθρώπους? Δεν το καταλαβαίνει πως εσύ αξίζεις περισσότερο από το γιο του και τα εκατομμύρια του. Πού θα μείνεις? Είσαι ολομόναχη. Κι εγώ είμαι ολομόναχος. Έλα να ενώσουμε τις μοναξιές μας. Θα σε έχω στα πούπουλα. Έχω και σπιτάκι. Αχ, δεν με ενδιαφέρει το σπίτι σου, ούτε και εσύ άφησέ με. Είσαι εμβρασμό ψυχής. Σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Φύγε! Καλά. Εγώ παρόλα αυτά σου δείχνω τη συμπάθειά μου. Φύγε! Φύγε! Χαίρομαι. Σε λυπάμαι. Πάντα λυπόμουν τα ορφανά. Γιατί και εγώ ήμουν ορφανός. Σαν τα χιόνια. Πώς από εδώ? Έχω ανάγκη από δουλειά. Για να έρθεις πάνε πει πως θα έβαλες μυαλό. Όλοι οι άνθρωποι βάζουν κάποτε μυαλό. Εντάξει. Θα σου δώσω δουλειά, αλλά με μια συμφωνία. Θα τραγουδάς μέχρι που να φύγει και ο τελευταίος πελάτης από το μαγαζί. 24 ώρα. Όσες ώρες θέλεις. Μπορείς να αρχίσεις από τώρα. Τι μάζεψες πάλι αυτή εδώ μέσα? Τι σε νοιάζεσαι? Για να σε παρατήσει ξανά και να το φορτώσει σε μένα. Α, δεν ξέρεις τι λες. Που με κυκλώσανε κάθε μου αίσθημα που το σκοτώσανε. Με κάναν μάρμαρο κρύο χωρίς καρδιά. Πώς να σε βλέπω, πώς να σε θέλω, πώς να σε αγαπάω πια. Αλήθεια, ξέχασα να σου πω. Προημερών σε ζήτησε κάποιος. Αλήθεια, πως τον λέγανε... Αλέξη. Αυτό το όνομα να μην το ξαναπείς πια. Ο μικρός δεν τα κατάφερε ακόμη να συνηθίσει στη σχολή. Και ούτε πρόκειται να συνηθίσει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να ξεμπαρκάρω. Ένας λόγος είναι να μείνεις στη στεριά. Εδώ έχεις μια θέση που αγωνίστηκες χρόνια να την κερδίσεις. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα είναι το παιδί. Όταν έχασα τη μάνα του δεν περπατούσε ακόμα. Και αν πρόκειται τώρα να μου πάθει τίποτε, καλύτερα να πάνε όλα στον άνεμο. Νομίζω ότι κι εσύ στη θέση μου το ίδιο θα κάνεις. Να σου πω. Εγώ θα έκανα κάτι άλλο. Θα παντρευόμουν. Άλλο είναι να σε περιμένει το παιδί σε κάποιο σπίτι. Στο σπίτι σου, κι άλλο πίσω από τα κάγκελα ενός σχολείου που αδειάζει από παιδιά 4 μήνες το χρόνο. Το να παντρευτείς είναι ένας λόγος. Για μένα ο Μάκης είναι το φαν. Για οποιαδήποτε γυναίκα όμως θα είναι το παιδί μιας άλλης. Φοβάσαι μήπως και δεν τον αγαπάει? Φοβάμαι μην τον κάνω πιο δυστυχισμένο. Κι όμως, πρέπει να υπάρχουν και γυναίκες που αγαπούν τα παιδιά, έστω κι αν δεν είναι δικά τους. Μόνο στη φαντασία σου, Θωμά. Μόνο στη φαντασία σου. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Μπορεί να μην υπάρχουν μόνο στη φαντασία μου. Όχι, δεν θέλω. Άκουσε.
Σε δύο ώρες μπαίνουμε στο λιμάνι. Θέλω να μου ταχυδρομήσεις αμέσως αυτό το γράμμα για να έχω απάντηση πριν σηκώσουμε άγκυρες. Τόσο γρήγορα. Είναι από εκείνο που ξέρουμε. Σημαντικό. Θα μείνουμε 15 μέρες εδώ. Θα κάνουμε κάτι επισκευές στο διχανοστάσιο. Πού είναι ο καπετάνιος? Στη γέφυρα, όλο καπνίζει. Καλά, πήγαινε και θα σε φωνάξω να τελειώσω. Γι' αυτό σου γράφω και πρέπει να προσέξεις. Αν αποφασίσεις να του γράψεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο. Γι' αυτό άλλωστε δεν σου γράφω και το δικό του όνομα. Αν θελήσει να σου απαντήσει και να σου πει το όνομά του, ας αποφασίσει μόνος του. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να αναφέρεις τίποτα για μένα. Γράψε για καπετάνιο του φορτηγού Αιγαίων και στείλε το γράμμα σου στα γραφεία της εταιρείας εδώ στη Μασαλία που είμαστε αγκυρόβοροι. Ναργιλέ σου, αγά. Δεν θέλω ναργιλέ. Ποιος σου περαφέρεις? Ησύχασε, Ομάρ, γιατί κάνεις έτσι? Παράτε, Μαϊσά. Τον είχα μέσα στα χέρια μου και μου ξέφυγε. Κατάλαβες? Μη χολοσκάς. Η καινούργια γυναίκα σου μπορεί να στον ξαναρίξει στο δόκανο. Στα μάγια της αγάπης καμιά δεν της βγαίνει. Τι έχθρος σου τάζει φαρμάκια, Ησά? Λιγότερο από όσο φαρμάκι στάζει δική σου αγά. Νιώθω καλά τι θέλεις να πεις. Μάθε τούτο όμως. Πως είχα μάνα και κύρι. Νιούς και αγαπημένους και τους σκότωσαν σκληρά. Άναντρα. Τότε ήμουνα μικρή, πολύ μικρή. Ό,τι είδα το ξέχασα. Ο τρόμος όμως εκείνης της ώρας έμεινε για πάντα μέσα μου. Τάραζε τις νύχτες μου και μου φέρνε ονείρατα γεμάτα αίμα και φρίκη. Ορκίστηκα να πάρω πίσω το αίμα τους και θα κρατήσω τον όρκο μου. Τίποτα δεν θα με εμποδίσει. Τώρα θα είναι δύσκολο, Ζεχρά. Έγινε σε θύρα να σκοτωθεί ο αδελφός του. Ο Τσάκης δεν πέφτει πια στην παγίδα σου. Το ξέρω πως αύριο κιόλας θα τριγυρνά εδώ γύρω σαν το λύκο ζητώντας εκδίκηση. Να κλειστείς στο σεράι. Όχι, ίσα ίσα. Πρέπει να πάω εγώ σε αυτόν. Και αν δεν σε αφήσουν. Θα σκοτωθώ και θα με χάσεις για πάντα, Ομάρ. Τι σχέδιο έχεις? Άκουσα πως ο βούρδουλάς σου είναι βαρύς. Και ματώνει τη σάρκα. Τι θες να πεις? Χτύπα. Τρελάθηκες. Χτύπα. Δεν μπορώ. Χτύπα, Ομάρ. Χτύπα, πρέπει.